Στο χείλος του γκρεμού οδηγείται το ΚΕΘΕΑ με φόντο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, τονίζουν πολίτες, εργαζόμενοι και φίλοι του φορέα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην καρδιά του Ηρακλείου για να διαμαρτυρηθούν. Θα μας βρουν απέναντι σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να περάσει. Οι αλλαγές που δρομολογούνται, όπως είπαν, οδηγούν στην αποδυνάμωση των υπηρεσιών του για τους εξαρτημένους και τις οικογένειές τους. Την ενιαία διοίκηση του πεδίου των εξαρτήσεων, χωρίς να το απασχολεί το επιστημονικό έργο, η θεραπευτική δουλειά στις δομές. Αυτή η αλλαγή είναι μια αλλαγή που το μόνο που έχει να φέρει είναι διάλυση του φορέα, διάλυση του ΚΕΘΕΑ που 40 χρόνια με τη φιλοσοφία του έχει βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους, με την αποτελεσματικότητα που έχει το ΚΕΘΕΑ μέχρι σήμερα. Την ουσία αυτό, κατάργηση της απεξάρτησης, κατάργηση της ελπίδας ενός ανθρώπου να ζήσει μια καθαρή ζωή. Στο ΚΕΘΕΑ δεν είναι μόνο η διακοπή των ουσιών, είναι η εξέλιξη των ατόμων των οποίων φοιτούν στο ΚΕΘΕΑ. Κάτω τα χέρια από το ΚΕΘΕΑ φώναξαν οι διαμαρτυρόμενοι, τονίζοντας πως ο φορέας είχε καταφέρει να αλλάξει τη ζωή πολλών εξαρτημένων ανθρώπων μέσα από το θεραπευτικό της μοντέλο. Όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, το ΚΕΘΕΑ και άλλα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης καταργούνται και ιδρύεται νέος οργανισμός. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο για την υποτιθέμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση φτιάχνει έναν εθνικό οργανισμό που θα τα συγχωνεύσει όλα εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Στην πράξη σημαίνει κατάργηση του ρόλου και του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και όλων συνολικά των στεγνών προγραμμάτων. Όπως εξήγησαν εργαζόμενοι, η αποτελεσματικότητα του ΚΕΘΕΑ στηρίζεται σε ένα θεραπευτικό μοντέλο και μια φιλοσοφία η οποία διαλύεται μαζί με την κατάργηση του φορέα, διάλυση από την οποία θα έχει τεράστιο κόστος και η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά οι εξαρτήσεις, είναι και ο τζόγος, είναι και το διαδίκτυο, είναι και το αλκοόλ. Και όλα αυτά, το ΚΕΘΕΑ, η κουλτούρα του, η φιλοσοφία του, πραγματικά φέρνει αποτελέσματα. Έχουμε τεράστιες επιτυχίες σε αυτούς που φοιτούν στο ΚΕΘΕΑ, μέχρι και 75%. Ενώ στα αντίστοιχα άλλα προγράμματα δεν έχουμε καθόλου. Θα μας βρουν αντίθετος, εννοείται, στους δρόμους. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Ήδη έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα του προγράμματος. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε δύναμη. Νωρίτερα χθες οι εργαζόμενοι του φορέα συναντήθηκαν με τον υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ, ζητώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, με τον κύριο Αγαπίου να δεσμεύεται πως θα μεταφέρει στο Υπουργείο Υγείας το αίτημά τους.